Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκαμε και στην επί της αρχής συζήτηση ότι ο βασικός κορμός του νομοσχεδίου είναι πράγματι η κωδικοποίηση της υπάρχουσας διάσπαρτης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ελεγκτικού συνεδρίου και σε αυτό βέβαια δεν θα είχε κανείς καταρχήν λόγο να εναντιωθεί. Όμως μαζί με αυτή την κωδικοποίηση γίνεται και η εισαγωγή νέων αντιδραστικών διατάξεων ώστε να προσαρμοστεί η λειτουργία του ελεγκτικού συνεδρίου στις κυβερνητικές επιδιώξεις προς όφελος φυσικά των επιχειρηματικών ομίλων και σε βάρος των εργαζομένων, των μικρών επαγγελματιών, των συνταξιούχων, των οικονομικά αδύναμων. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Θα μου επιτρέψετε εδώ να απαντήσω στην επισήμανση που έκανε ο εισηγητής της πλειοψηφίας. Τον προβληματισμό ότι θα τον χαρακτήριζα νηπιακό για το αν οι εργαζόμενοι κάνουν τους εργοδότες ή οι εργοδότες τους εργαζόμενους, γιατί η πραγματικότητα έχει δείξει και μάλιστα οι συνθήκες της πανδημίας το επιβεβαίωσαν με τον πιο κραυγαλαίο τρόπο, ότι η παραγωγική διαδικασία χωρίς εργαζομένους δεν μπορεί να κινηθεί, πλούτος δεν παράγεται, παραγωγή δεν υπάρχει, αντίθετα χωρίς εργοδότες, μια χαρά μπορεί να κινηθεί η παραγωγική διαδικασία και πολύ περισσότερο χωρίς αυτούς που μάλλον παρασιτικά καταχρώνται τον πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι θα ζούσαν και εκείνοι πολύ καλύτεροι. Τώρα να μην πω και στον πειρασμό να πω για το αν οι επενδύσεις ευνοούν τελικά τους εργαζόμενους όταν διαφημίζεται ως κίνητρο για την πρόσκληση επενδυτών τους χαμηλούς μισθούς, τις διαλυμένες εργασιακές σχέσεις και άλλα τέτοια που οι εργαζόμενοι τα ζουν επί σειρά ετών στην καθημερινότητά τους. Και είναι λοιπόν πρόκληση να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία ότι δημιουργείται, διαμορφώνεται δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων για το καλό των εργαζομένων. Να συνεχίσω λοιπόν για τις επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου. Θεωρούμε ότι πολλές από αυτές που έχουμε ήδη επισημάνει και στην επί της αρχής συζήτηση υλοποιούν αυτή τη φιλοσοφία που περιγράψαμε παραπάνω. Θα επανέλθουμε σε αυτά τα ζητήματα γιατί θεωρούμε ότι δεν πήραμε απαντήσεις και βέβαια θα αναφερθούμε και σε ορισμένα άλλα στοιχεία που θεωρούμε προβληματικά. Συγκεκριμένα στο άρθρο 6, παράγραφος 1, προβλέπεται ότι οι αιτήσεις που κατατίθενται στο ελεγκτικό συνέδριο και υπάγονται στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεδομένου ότι δεν είναι πάντοτε σαφής η αρμοδιότητα, θεωρούμε ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να παραπέμπονται στα πολιτικά δικαστήρια αντί να απορρίπτονται, ώστε να μην υπόκεινται οι πολίτες σε πρόσθετη ταλαιπωρία και έξοδα, αλλά και να μην κινδυνεύουν να χάσουν δικαιώματα. Μια τέτοια εξάλλου πρόβλεψη υπάρχει και για την παραπομπή στα διοικητικά δικαστήρια. Με το άρθρο 17 ενισχύεται η ηλεκτρονική διεξαγωγή των δικών με έναν τρόπο που εκτός από τον κίνδυνο για τη συλλογή και προστασία των προσωπικών δεδομένων που δημιουργεί, υπονομεύει και την αρχή της δημοσιότητας της δίκης, αφού ακόμα και μάρτυρες, εμπειρογνώμενες και διάδικοι μπορούν να εξετάζονται ηλεκτρονικά χωρίς τη φυσική τους παρουσία στο δικαστήριο. Στο άρθρο 54, ιδιαίτερα με την παράγραφο 5, που προβλέπει ουσιαστικά την κατάργηση της δίκης που έχει διακοπεί σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν κατατίθεται δήλωση συνέχεια από τους κληρονόμους, θεωρούμε ότι δημιουργούνται ορισμένοι κίνδυνοι για απώλεια δικαιωμάτων από τους κληρονόμους και θα μπορούσε αυτή η ρύθμιση να διαφοροποιηθεί. Παρότι δίνεται η δυνατότητα να επανέλθει με εντός τριετίας η διακοπή σαν δίκαιο, ωστόσο η καταργηθή σαν δίκαιο, αλλά νομίζω ότι από δυσμενέστερη θέση θα επανέρχονται στο δικαίωμά τους αυτό. Με το άρθρο 59, το οποίο ορίζει μεταξύ άλλων την υποχρέωση να κατατίθεται μαζί με το δικόγραφο έκθεση με συνοπτική περιγραφή των νομικών ζητημάτων που αναφέρονται σε αυτό, με την απειλή μάλιστα, αν παραλυφθεί, με την απειλή αυξημένης δικαστικής δαπάνης, θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια κατηγοριοποίηση των υποθέσεων και διαφορετική μεταχείρισή τους που έχει τιμωρητικό οικονομικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα αντιδραστική είναι η διάταξη, το άρθρο 63, με το οποίο ουσιαστικά απονέμονται αυξημένες αρμοδιότητες στο Γενικό Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, το άρθρο 87, θεωρούμε ότι αδικαιολόγητα περιορίζεται το δικαίωμα του διαδίκου να προβάλλει μια δικονομική ακυρότητα που τον βλάπτει μετά την πρώτη συζήτηση από τη συντέλεση της παράβασης. Ουσιαστικά σχετικοποιείται τις ακυρότητες και χάνει το δικαίωμά του για ζητήματα για ακυρότητες που βαίνουν σε βάρος του να τις προβάλλει και σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.
Μετά το άρθρο, με το άρθρο 89 εξειδικεύονται τα καθήκοντα του εισηγητή δικαστή. Εμείς θεωρούμε αυτό ένα προβληματικό θεσμό, γιατί οι ενέργειες του εισηγητή ουσιαστικά αξιοποιούνται απλώς ως κάλυψη του νεκρού χρόνου της εκκρεμούς δίκης και με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, δικαιολογείται και η καθυστέρηση στην πρόοδο της δίκης. Με το άρθρο 90 απονέμεται με το πρόσχημα της επιτάχυνσης οι υπερεξουσίες στον πρόεδρο του τμήματος σε βάρος ουσιαστικά της συλλογικής λειτουργίας του τμήματος με βάση τη γενικότερη αντιδραστική λογική του νομοσχεδίου που αποσκοπεί ουσιαστικά στο συγκεντρωτικό έλεγχο από τα πάνω των υποθέσεων του δικαστηρίου. Με το άρθρο 93 πλήττεται επίσης η δημοσιότητα της δίκης αφού δίνεται η δυνατότητα στον πρόεδρο του δικαστηρίου να εισάγει μια αγωγή στο Συμβούλιο αν κρίνει με αδιευκρίνιστα στο νομοσχέδιο κριτήρια ότι αυτή δεν μπορεί να δικαστεί μέσα σε εύλογο χρόνο. Θα έπρεπε τουλάχιστον να προσδιορίζεται για ποιο λόγο μπορεί να παραπεμφθεί η υπόθεση αυτή στο Συμβούλιο. Με το άρθρο 94 και επόμενα, ιδιαίτερα στο άρθρο 96 παράγραφος 2, το οποίο ορίζει ότι στις διαφορές από καταλογισμού στο δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι το ανασταλτικό αποτέλεσμα δεν καταλαμβάνει τη λήψη αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης και άλλα τέτοιου είδους μέτρα. Δηλαδή είναι μια αναστολή που θα είναι ουσιαστικά δώρον-άδωρον όταν μπορούν να προχωρήσουν τα αναγκαστικά μέτρα κατά τη διάρκεια της αναστολής, όπως και στο άρθρο 97, που προβλέπονται πληθώρα δικαιολογητική που προβλέπονται πληθώρα δικαιολογητικών που απαιτούνται στην προδικασία. Ουσιαστικά θεωρούμε ότι συρρυκνώνεται περαιτέρω το δικαίωμα της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Με τα άρθρα 161, 162 και 163 υπονομεύεται ακόμα περισσότερο ο αναγκαίος διάχυτος συνταγματικός έλεγχος του δικαστηρίου με μια σειρά διατάξεων για παραπομπή υποθέσεων από το τμήμα στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτε με τη μορφή του προδικαστικού ερωτήματος ή στο πλαίσιο της λεγόμενης πρότυπης δίκης. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική θεωρούμε για τον αντιδραστικό χαρακτήρα των σχετικών διατάξεων που εισάγονται, στην οποία αναφερθήκαμε και στην επί της αρχής συζήτησης του νομοσχεδίου και θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική διάταξη, αυτή του άρθρου 301 παράγραφος 2, που κατοχυρώνει ουσιαστικά και νομοθετικά τη δυνατότητα που έχει ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ορίζει τα αποτελέσματα της απόφασής της σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης ή της διενέργειας της προσβαλόμενης πράξης ή παράληψης της διοίκησης. Τι νομοθετείται ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο? Ότι το δικαστήριο θα μπορεί να χαρίσει χρόνο στην παρανομία του δημοσίου, στην παρανομία της διοίκησης, και αυτό για λόγους προστασία, όπως με προκλητικό τρόπο αναφέρεται, του δημοσίου συμφέροντος. Δηλαδή, μια παράνομη πράξη του δημοσίου που βαίνει σε βάρος των συμφερόντων των διαδίκων να μπορεί να φέρνει αποτελέσματα για όσο χρόνο μεσολαβεί μέχρι την έκδοση απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τέτοιου είδους αντίληψη έχουμε δει να εφαρμόζεται και στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους Συνταξιούχους και βέβαια έρχεστε τώρα να το κατοχυρώσετε νομοθετικά και στην περίπτωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα παραπάνω συνδέονται από την... τα παραπάνω αντιδραστικά μέχρι σήμερα μέτρα που περιγράψαμε, συνοδεύονται και από μια γενική τάση αύξηση των παραβόλων με διάφορες διαδικασίες, είτε με την πρόβλεψη να καταβάλλονται από όλους τους ομοδίκους, σε αυτές που συνολικά προβάλλονται στα άρθρα 308 έως 311, ακόμα και στις συνταξιοδοτικές υποθέσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 309 παράγραφος 1, ορθώνεται μια σειρά εμπόδια για την δικαστική προστασία των οικονομικά πιο αδύναμων διαδίκων. Επίσης, είναι χαρακτηριστική ανάμεσα σε άλλες όσον αφορά το χαρακτήρα του προσυμβατικού ελέγχου που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας. Θεωρούμε προκλητική την ευνοϊκή μεταχείριση που εισάγεται με το άρθρο 325 όσον αφορά την εκτέλεση δρομολογίων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, δηλαδή στους εφοπλιστές, τους οποίους εξαιρείται τις συγκεκριμένες συμβάσεις ακόμα μια φορά από την υποχρέωση υποβολής σχεδίου της σύμβασης
με το σχετικό φάκελο, δηλαδή τους εξαιρείται από το προσυμβατικό έλεγχο πριν από την κατάρτιση της σύμβασης. Δεν βρίσκουν πραγματικά το λόγο για μια τέτοια διαφοροποίηση, πέρα από το γεγονός ότι είναι γνωστή η πρόθεσή σας να διευκολύνετε το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Προβληματικές είναι ακόμα οι διατάξεις στο άρθρο 343 για τη δυνατότητα της Βουλής, ουσιαστικά της κυβέρνησης με βάση την κυβερνητική πλειοψηφία, να κατευθύνει σε έναν βαθμό τους ελέγχους που διενεργεί το ελεγκτικό συνέδριο. Ακούσαμε βέβαια τους φορείς που δεν θεωρούν παρέμβαση το γεγονός ότι η Βουλή θα μπορεί να υποδεικνύει στο ελεγκτικό συνέδριο με ποια προτεραιότητα θα διενεργεί τους ελέγχους. Δεν είμαστε σύμφωνοι με αυτή τη διαπίστωση. Ιδιαίτερα σημαντικές που αναδεικνύουν με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο το ρόλο που επιφυλάσσει η κυβέρνηση για τη δικαιοσύνη, μια δικαιοσύνη πλήρως υποταγμένη στις ανάγκες του κεφαλαίου, είναι οι διατάξεις για τη λεγόμενη αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης, όπως τιτλοφορούνται, που είναι αποτελεσματικές πράγματι για τα μεγάλα συμφέροντα, σε αυτές που περιλαμβάνονται στα άρθρα 358, 59 και 360 του νομοσχεδίου. Αναφερθήκαμε και στην επί της αρχής συζήτησης αυτά, ειδικότερα με το άρθρο 358, όπου προβλέπεται η σύσταση του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων. Βέβαια, είναι όντως, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η συλλογή στατιστικών στοιχείων από μόνη της δεν είναι ουδέτερα θετικό ή αρνητικό μέτρο. Έχει σημασία το τι στοιχεία κανείς δίνει στη στατιστική για να βγάλει αποτελέσματα, ποια κριτήρια θέτει για να ελέγξει τα αποτελέσματα της απονομής της δικαιοσύνης και βέβαια πώς θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα που αυτή θα δώσει. Έγινε μια αναφορά, αν θέλετε, και από την ίδια την πρόεδρο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, ότι έχει σημασία τα κριτήρια που θα τίθενται για τον έλεγχο της. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Να μελετούνται ουσιαστικά οι λόγοι που οδηγούν στις καθυστερήσεις, που πολλές φορές είναι λόγοι που αφορούν την ίδια την κυβέρνηση και όχι βέβαια αυτούς που απονέμουν τη δικαιοσύνη. Τα δεδομένα τα οποία ουσιαστικά θεωρούμε ότι θα συγκεντρώσει η στατιστική υπηρεσία, θεωρούμε ότι θα αξιοποιηθούν από την κυβέρνηση, όχι βέβαια για τη βελτίωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης και προς όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά ειδικά όταν μπαίνει και ως κριτήριο οικονομική απόδοση, οικονομικοί λόγοι για την απονομή της δικαιοσύνης, θεωρούμε ότι αυτά θα λειτουργήσουν ως άλοθη για αντιδραστικές στοχεύσεις που έχουν εκφραστεί με διάφορους τρόπους και από το στόμα διάφορων υπουργών στον χώρο της δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, θεωρούμε ότι η μείωση ροής ορισμένων υποθέσεων που μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους της πρόσβασης στη δικαιοσύνη που έχει επιβληθεί από τις κυβερνήσεις όλα τα τελευταία χρόνια, θα χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για την προώθηση του λεγόμενου δικαστικού καλλικράτη, δηλαδή την κατάργηση δικαστηρίων, όταν αυτό θεωρείται ότι δεν παράγουν τόσο πολύ όσο θα χρειαζόταν. Τέλος, αναφερθήκαμε εκτενώς και θεωρούμε τα πιο αποκαλυπτικά από το συνολικό νομοσχέδιο, τα άρθρα 359 και 360. Δεν μας καλύπτουν φυσικά οι απαντήσεις για την ίδρυση ειδικών τμήματων στα πολιτικά πρωτοδικεία και εφετεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τις λεγόμενες επενδυτικές υποθέσεις, ότι αυτά δικαιολογούνται από το ζωηρό ενδιαφέρον των επιχειρηματικών ομίλων. Θεωρούμε προκλητικό το ότι με τέτοιο τρόπο διαμορφώνεται πολυτελείς fast-track διαδικασίες για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους επενδυτές την ώρα που βαλτώνουν λαϊκές υποθέσεις και χρονίζουν στα δικαστήρια. Αντίστοιχα, μαζεύτηκε βέβαια κάπως η πρόβλεψη για τα διοικητικά δικαστήρια. Και τέλος, με αφορμή την διάταξη του άρθρου 62, θεωρούμε, επισήμανση κάνουμε ως προς αυτό, ότι θα πρέπει να πάρει τέλος αυτό το συνεχές διαχρονικό πηγενέλαιο των ακυρωτικών υποθέσεων ανάμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, που ουσιαστικά ταλαιπωρεί και τους διαδίκους και τα δικαστήρια, και να οριστούν πλέον σαφώς και σταθερά τα κριτήρια για την αρμοδιότητά τους. Περιμένουμε να δούμε και τις τροπολογίες που μας είπε ο κ. Υπουργός, για να τοποθετηθούμε από αυτό.